Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε και σήμερα στον οίκο Του, που άνοιξε δρόμο, ήρθαμε στην παρουσία Του και ήθελε ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας χαρίσει και το Λόγο Του και πραγματικά να φύγουμε πετώντας από εδώ, με τη χάρη του Χριστού. Έχετε, όπως πάντα, την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τα αδέρφια, από τα γενιτσά. Μου είχε πει ο αδερφός Αντώνης, όπου πηγαίνεις, θα δίνεις τα χαιρετίσματα, οπότε δεν μπορώ να πάρω από την εντολή. Και ξέρετε, σε έχουμε ιδιαίτερα στις καρδιές μας και εκεί στα γενιτσά και χαιρόμαστε κάθε φορά που έρχεστε, είτε οι νέοι και όλοι σας. Με τη χάρη του Χριστού θα ήθελα να ανοίξουμε στη σελίδα 949, είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ κεφάλαιο και 20 εδάφη. Κατά Ιωάννη ΙΒ, 20 εδάφιο, σελίδα 949. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωση εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππο τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτό λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγωσε προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δε πέσει στη γην και αποθάνει, ούτως μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου, τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος, εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τι είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου?» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτιο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών, περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δι' να μην σας καταφθάσει το σκότος. Και ως της περιπατεί εν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει. Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δι' να γίνετε υιού του φωτός. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν. Για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη. Δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσωση, διότι πάλιν είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήνε την καρδία αυτών, για να μην είδωση με τους οφθαλμούς, και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπε ο Ισαΐας ότι είδε τη δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μην γίνωσιν από συνάγωγοι. Διότι γάπησαν τη δόξα των ανθρώπων, μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ δεν πιστεύει σε εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι, πάσο πιστεύων εις εμέ. Και αν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμο, αλλά δια να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν, τι να είπω και τι να λαλήσω. Και ξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μου είπεν ο πατήρ, ούτω λαλώ αμήν». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βρίσκεται ο Ιησούς, μόλις έχει μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, για τελευταία φορά, τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετά την Κυριακή των Βαΐων, όπως του λένε, τον υποδέχτηκαν με τα βάια, και γίνεται ένα
ενώ ξέρει και είναι προφητευμένο ότι είναι η εβδομάδα και έχει πει στους μαθητές, υπάγομαι στην Ιερουσαλήμ, εκεί θα με σταυρώσουν, εκεί θα περάσει όλα τα πάθη, θα πεθάνω και θα αναστηθώ, το έχει πει στους μαθητές, και μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ και γίνεται ένα συγκεκριμένο γεγονός. Έρχονται κάποιοι Έλληνες στον Φίλιππο και του λένε «Θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Ψάχνουμε τον Ιησού». Πολύ συγκεκριμένο γεγονός. Και μέχρι τότε ο Κύριος δεν είχε πει τίποτα στους μαθητές. Και με το που γίνεται το γεγονός, λέει, πηγαίνει ο Φίλιππος, βρίσκει τον Ανδρέα και πηγαίνουν και οι δύο προς τον Κύριο. Και εδώ έτσι μου κάνει εντύπωση, γιατί θα έλεγα εγώ, θα έλεγε ο Κύριος, πάμε στην Ελλάδα. Αφού μας καλούν οι Έλληνες, πάμε να μιλήσουμε στους Ιουδαίους στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι αυτό το σχέδιο του Θεού και αυτό που έχει στείλει ο Θεός τον Χριστό να κάνει. Το σχέδιο του Θεού ήταν πολύ συγκεκριμένο και μπήκε στην Ιερουσαλήμ με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό εκείνη την τελευταία εβδομάδα να μιλήσει, να τον πιάσουν, να πάθει, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας και την τρίτη μέρα να αναστηθεί, ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να στεκόμαστε με πίστη στον Χριστό δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Λίγα κεφάλαια πιο πριν, κανένα δύο κεφάλαια πιο πριν, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και λέει, έχω κι άλλα πρόβατα πέρα από αυτή την ποιμήν, έχω κι άλλα πρόβατα. Και θα τα συνάξω και εκείνα και θα είναι ένας ποιμένας, μία η ποιμήν. Και ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός για να συνάξει τα πρόβατά του ήταν η σταυρική θυσία. Και ο Χριστός το ήξερε. Δεν περίμενε κάτι διαφορετικό, ήξερε ακριβώς γιατί μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Και απαντάει τώρα στους μαθητές. Τώρα ήρθε η ώρα, τώρα που πρέπει να μαζευτούν όλα τα πρόβατα, τώρα που πρέπει να ξεκινήσει αυτό το έργο, ήρθε η ώρα γιατί, για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Περίεργο. Άλλη δικαιοσύνη, άλλος τρόπος σκέψης. Να δοξαστεί, μα θα πάθει, μα θα σταυρωθεί, μα θα τον κορδέψουν, θα δοξαστεί. Θα δοξαστεί, θα αναστηθεί. Άλλη η δόξα των ανθρώπων και άλλη η δόξα του Θεού. Αλλιώς βλέπει ο άνθρωπος, αλλιώς βλέπει ο Θεός. Αλλιώς μας βλέπουν οι άνθρωποι, αλλιώς μας βλέπει ο Θεός. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τελείως διαφορετικός ο τρόπος σκέψης. Τελείως διαφορετική η δικαιοσύνη και οι κανόνες και τα όρια που θέτει ο Θεός για την Εκκλησία από ό,τι μπορεί ο κόσμος να δει και να καταλάβει. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και συνεχίζει και λέει «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω». Και ξεκινάει τώρα εδώ ο Κύριος και αυτό μου έκανε πριν λίγες μέρες πολύ εντύπωση. Και ξεκινάει και δίνει ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, μια παραβολή θα λέγαμε. Αν το σπόρος, αν ο κόκκος δεν πέσει στη γη και πεθάνει, τότε μένει ένα σπόρος και δεν κάνει τίποτα. Είναι ένα σπόρος. Ένα σπόρος θα μείνει, μόνος του θα μείνει, τίποτα δεν θα έχει πετύχει, κάποια στιγμή θα ξεραθεί, κάποια στιγμή θα λιώσει, τελειώσαμε. Αυτό είναι. Αν όμως λέει πέσει και πεθάνει στη γη, τότε θα φέρει πολύ καρπό. Και όπως το ακούμε όλοι και όπως το διαβάζω κάθε φορά, λέω ναι, αυτή είναι η θυσία του Χριστού. Έπεσε ο σπόρος, ο Χριστός, πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά, αναστήθηκε και έφερε καρπό, ο πόνος της ψυχής του, εμείς. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Αλλά μετά συνεχίζει και λέει κάτι άλλο. Όστις αγαπά την ψυχή του θα την απολέσει. Και όποιος απολέσει την ψυχή του σε αυτόν τον κόσμο θα τη διαφυλάξει σε αιώνια ζωή. Να που ο σπόρος δεν είναι μόνο ο Χριστός. Να που το παράδειγμα, ο Χριστός έκανε το έργο, αλλά άφησε και παράδειγμα. Και αυτός ο σπόρος μπορεί σήμερα, πρέπει σήμερα να είμαι εγώ, να είσαι εσύ, να είμαστε εμείς. Να είναι αυτός ο σπόρος που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό, λέει σταυρώσατε
τον παλαιό άνθρωπο, σταυρώσατε την αμαρτία, νεκρώσατε μετά λέει τα μέλη της σαρκός, πορνεία, καθαρσία, πλεονεξία κτλ. Που τάφηκε μέσα στο βαφτιστήρι με το βάφτισμα και βγήκε ένας νέος άνθρωπος, ένα δέντρο που μπορεί αν θέλει να είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, να μένει στην παρουσία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο και εκεί αυτός ο σπόρος να αρχίσει και να καρποφορεί και να καρποφορεί και να καρποφορεί για να δοξάζεται ο Θεός. Να που τελικά αυτός ο σπόρος είμαστε κι εμείς. Αλλά βάζει μια προϋπόθεση για αυτό το σπόρο. Πρέπει να πέσει και να πεθάνει. Και αυτό το πέσει και να πεθάνει, όπως διαβάσαμε, το εξηγεί. Όποιος απολέσει την ψυχή του στον κόσμο αυτό, αυτός θα τη διαφυλάξει. Και τι εννοεί τώρα την ψυχή του? Όποιος απολέσει το θέλω του, τις απόψεις του, τα νομίζω του, αυτά που του αρέσουν και δεν τα αρέσουν στον Χριστό, σε αυτόν τον κόσμο και ακολουθεί το θέλημα του Θεού, αυτός θα διαφυλάξει την ψυχή του πραγματικά ζωντανή και όχι για 70-80 χρόνια, η ζωή αιώνια. Άλλος ο τρόπος. Και πάλι ο Χριστός δίνει το παράδειγμα. Θα είναι λίγες μέρες μετά από αυτό που διαβάζουμε στον κήπο των Ελαιών, και θα λέει στους μαθητές, ελάτε να προσευχηθείτε μαζί μου. Πάλι εκεί ήταν ταραγμένος ο Κύριος. Ελάτε να προσευχηθείτε μαζί μου, είμαι σε θλίψη, είμαι σε ταραχή. Αγρυπνήσατε μαζί μου. Και θα πηγαίνει ο Κύριος πιο πέρα και θα λέει, πατέρα, αν μπορείς, πάρε αυτό το ποτήρι. Ας παρέλθει αυτό το ποτήρι. Είναι πολύ βαρύ αυτό το ποτήρι, είναι πάρα πολύ αυτό το ποτήρι. Ας παρέλθει αυτό το ποτήρι. Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Και το θέμα είναι πόσο το λέω εγώ σήμερα στη ζωή μου. Γιατί όποιος διαλέγει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα έχει και απολαμβάνει την αιώνια ζωή. Έχει και απολαμβάνει. Και λίγο πιο κάτω λέει και κάτι άλλο, ακόμα πιο θα λέγαμε, όχι σημαντικό, και κάτι πιο, ακόμη πιο δυνατό. Λέει ο Χριστός, αν κάποιος με υπηρετεί, αν κάποιος θέλει να με υπηρετήσει, εμένα θα ακολουθεί. Λέει στο άλλο κεφάλαιο με τα πρόβατα. Τα πρόβατα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Άλλον δεν θα ακολουθήσουν, γιατί δεν ξέρουν τη φωνή του. Όποιος θέλει να με υπηρετήσει, θα ακούει τη φωνή μου, εμένα θα ακολουθεί. Εμένα θα υπηρετεί. Πώς? Μισώντας την ψυχή του. Μισώντας το θέλημά του. Και πολλές φορές μας ακούγονται το υπηρετεί κάτι εξωπραγματικό, κάτι το βάζουμε στο μυαλό μας, να υπηρετεί, να κάνουν. Ξεκινάει από πολύ απλά πράγματα. Και όσο ο Θεός σου δίνει στον καθένα, μπορεί να γίνει πολύ πολύ πλοκό. Ξεκινάει από το έρχομαι στην εκκλησία, αφήνω την ξεκούρασή μου στην άκρη για να έρθω στην εκκλησία. Αφήνω μετά τη δουλειά τον ύπνο μου για να έρθω στην εκκλησία. Αφήνω το θέλω μου να πάω κάπου να χαλαρώσω, ό,τι θέλει να πει ο καθένας, για να έρθω στην εκκλησία. Να το πούμε κι αλλιώς. Αφήνω τη βόλεψή μου για να πάω να επισκεφθώ έναν άρρωστο αδερφό. Αφήνω τη βόλεψή μου για να πάω να υπηρετήσω και να επισκεφθώ μια χείρα και τα ορφανά. Για να πάω στον πεινασμένο αδερφό να του πάω φαΐ. Για να πάω στον διψασμένο να του πάω ένα ποτήρι νερό. Για να πάω σε αυτόν που δεν έχει ρούχα να του δώσω τα απαραίτητα. Αφήνω αυτό που θέλω να κάνω για να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός. Αμήν. Και εκεί κερδίζουμε. Εκεί κερδίζουμε. Γιατί εκεί πλέον περπατάμε δια της πίστεως. Δεν περπατάμε δια της όψεως, δια της αρεσκίας μας, αυτό που θέλουμε, αυτό που μας αρέσει, αλλά περπατάμε δια της πίστεως. Γιατί τι ξέρω? Γιατί ξέρω ότι αν αφήσω εγώ σήμερα ό,τι αφήσω για να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός, αυτό είναι το θέλημα του Θεού και ανταμοιβή θα έρθει από το Θεό. Γιατί δόξα του. Γιατί δοξάζεται και γιατί ευαρεστείται
αν εγώ, εσύ, πέρα το εγώ προσωπικά, εμείς, διαλέγουμε, επειδή το λέει ο Θεός, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Τεράστια διαφορά. Και αν εμέ τι σε εμέ υπηρετεί, θα τιμήσει αυτό ο πατήρ. Βλέπουμε ότι η υπακοή στο Λόγο του Θεού και η υπηρεσία στον Χριστό δεν περνάει απαρατήρηση του Πατέρα. Καθόλου απαρατήρητη. Καθόλου απαρατήρητη. Το τελευταίο παράδειγμα που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές ήταν της υπηρεσίας. Πήρε τον υπτήρα, το γέμισε νερό, πήρε το προσώψιο και τους υπηρέτησε και τους έπλυνε τα πόδια. Και τους λέει, αν εγώ που με λέτε ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, όχι είναι καλό να το κάνετε, χρεωστείτε να το κάνετε. Χρεωστείτε. Η υπηρεσία, να υπηρετούμε τον Χριστό, δεν είναι καλό. Δεν είναι, είναι το καλό, είναι το, μας συμφέρει, μας βολεύει. Χρεωστείτε να το καλό, λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ένας πέθανε, πάντες απέθανε. Αν ένας πέθανε για πολλούς, πάντες απέθανε. Όλοι πέθανε. Και τώρα, αυτοί που πέθαναν, χρωστάνε τη ζωή τους, ζούνε για αυτό που πέθανε για αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, ο Χριστός έδειξε έναν δρόμο υπηρεσίας. Ο δρόμος της δόξας είναι μετά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα η στιγμή να φανούμε, να δοξαστούμε. Ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας, να δοξαστούμε. Ό,τι μπορεί να πει ο καθένας. Να φαινόμαστε μεγάλοι, να είμαστε καλοί. Ότι... Δεν είναι αυτή η ώρα. Όταν ο Χριστός η δόξα ημών φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξη. Τώρα να υπηρετούμε. Να το πω αυτό προσωπικά, να υπηρετώ. Αυτή είναι η ώρα τώρα. Αυτός είναι ο δρόμος που έδειξε εδώ ο Κύριος στη γη. Να υπηρετούμε. Και λέει ο Κύριος, γιατί το ακούμε και εγώ έτσι, αν το διαβάσω, να υπηρετούμε, αμήν, ακούγεται δύσκολο. Αλλά φέρνει κάποια αποτελέσματα που είναι μοναδικά, μοναδικά μέσα στη ζωή μας. Λέει, με συγχωρείτε, λέει ο Κύριος, τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να πω. Πάτερ, σώσε με. Λέει, τώρα ταράζομαι, ξέρω τι θα γίνει, ταράζομαι. Και εγώ θέλω να παρέλθει αυτό το ποτήρι. Να φύγει αυτή η ώρα. Και εγώ όταν θα πει ο καθένας μας, εγώ είμαι σε δυσκολία και θέλω να περάσει η δυσκολία, να τελειώσει η δυσκολία. Να τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ άλλο. Δεν το αντέχω άλλο. Σώσε με Κύριε από αυτή την ώρα. Αυτό να πω. Ο Κύριος δεν είπε αυτό. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Πάτερ, στη δυσκολία, κάνε αυτό που θέλεις, δόξασέ σου το όνομα. Κάν το να γίνει για τη δόξα σου όλο αυτό. Κάνε να μεγαλυνθείς εσύ, να δοξαστείς εσύ, να γίνει το θέλημά σου. Βοήθησέ με να υπακούω μες στη δοκιμασία, μες στη δυσκολία, για τη δόξα σου. Να υπακούω στο θέλημά σου, να πράττω αυτό που θέλεις εσύ. Στη δυσκολία, στην ταλαιπωρία, να υπηρετώ τα αδέρφια μου, να υπηρετώ εσένα. Και εσύ να δοξάζεσαι, γιατί ο σπόρος μου θα είναι νεκρός, το θέλω μου θα είναι νεκρό και θα πράττω το θέλημά σου το αγαθό, το ευάριστο και τέλειο. Μεγάλη διαφορά. Και ο πατέρας δεν μένει αμέτωπος. Δεν τα αφήνει έτσι. Η απάντηση είναι άμεση. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Δεν βάζει όριο ο Θεός στο πόσες φορές θα δοξαστεί μες στη ζωή σου. Μία φορά δοξάστηκα τελείως, σαν να γέννησα τελείως. Σε βάζουμε πνευμάγιο, τελείως. Και περνάμε όλοι οι θλίψεις και ξαναπερνάμε και ξαναπερνάμε και πολλές φορές όλοι το κάνουμε και λογικό είναι, στεναχωριόμαστε τη θλίψη. Λογικό είναι. Λέει κακοπαθητής, ας προσεύχεται. Λογικό είναι. Αλλά ας έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλό μας ότι κάθε θλίψη είναι και μια ευκαιρία να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μου και στη ζωή σου. Η κάθε θλίψη. Και αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά, τι να σου πω, το διάβαζα αυτό πριν λίγες μέρες, έκλαιγα. Και λέω, υπάρχουν άνθρωποι, και εγώ θέλω να είμαι τέτοιος άνθρωπος, που μένουν πιστοί στις θλίψεις τους. Η καρδιά τους τελεία ενώπιον του Θεού
και μπορούν με παρησία να πούνε «Πάτερ, δόξα σε σου το όνομα». Να το πω, συγχωρέστε με την έκφραση, να, «Πεδίο, δόξης λαμπρό, κάνε ό,τι θες». Και μετά σκεφτόμουν και λέω, κάποια στιγμή ο Κύριος είπε στους μαθητές, «Μπείτε στη βάρκα και πέραστε απέναντι». Βλέπουν οι μαθητές τον καιρό, ξέραν οι μαθητές, πρώτη φορά δεν πέρασαν σε βάρκα, ξέραν τι τους περίμενε. Μπήκανε στη βάρκα να περάσουν απέναντι. Αν σταματούσαν στα 5 μέτρα από την ακτή και γυρνούσαν πίσω, θα βλέπανε ποτέ τον Κύριο να περπατάει πάνω στα κύματα? Δεν απαντάει η γραφή, δεν ξέρω, αλλά προφανή απάντηση, λέω εγώ, είναι όχι. Θα περπατούσε ποτέ ο Πέτρος πάνω στα κύματα? Ποτέ. Ποτέ. Αλλά υπάκουσαν στον Χριστό ακόμα και αν αυτό ήταν μέσα στην ταλαιπωρία. Μέχρι που τους βρήκε ο Κύριος ώρες μετά, πολλές ώρες μετά, πολύ μακριά από την ακτή, εκεί που είχαν απελπιστεί, υπακούγανε στην εντολή του Χριστού που τους έλεγε «πηγαίνετε απέναντι». Αυτό, τίποτα άλλο. Και θα έλεγε κανείς, εγώ δεν είμαι σαν τους μαθητές, εγώ δεν είμαι, δεν τα καταφέρνω, λέει ο Λόγος του Θεού. Αν περιπατούμε το φωτί, τότε έχουμε κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και οι μαθητές, θα λέγαμε, φοβήθηκαν μέσα στη δυσκολία τους. «Κύριε, χανόμεθα», είπανε σε μία άλλη τρικυμία. «Ξύπνα, χανόμεθα». Και οι μαθητές απίστησαν. Είδαν τον Κύριο και είπαν «φάντασμα είναι». Λογικό, ανθρωπίνος. Αλλά οι πτώσεις μας, εφόσον μένουμε στο θέλημα του Θεού, εφόσον περπατάμε στο φως του Ευαγγελίου, με μετάνοια, με επιστροφή, με πτώσεις, το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία, ώστε να μπορούμε να πούμε «Να Κύριε, εδώ είμαι. Να Κύριε, προσπαθώ. Να Κύριε, αγωνίζομαι. Δόξα σόν σου το όνομα». Και το αποτέλεσμα των μαθητών. Λίγο μετά θα δουν τον Κύριο πάνω στα κύματα, θα δουν τον Πέτρο να περπατάει πάνω στα κύματα, θα δουν την τρικυμία να κοπάζει, θα δουν τη δόξα του Θεού. Λέει, προσκυνήσανε και είπαν «αληθώς, Υιός Θεού είσαι». Παύλος, τα ίδια. Σε καράβι, απελπισμένοι 14 μέρες νομίζω, χωρίς φαΐ, χωρίς να βλέπουν ήλιο, απελπισμένοι, λέει, απελπίστημε και του ζήν. Ο Παύλος που ομολογεί ο ίδιος, ότι πήγαμε στην Έφεσο και απελπιστήκαμε και τη ζωή μας και τα αφήσαμε στον Κύριο. Και μετά από λίγα κεφάλαια ξαναλέει, χάσαμε κάθε ελπίδα σωτηρία και τι έγινε? Μέσα εκεί ο πιστός Παύλος είδε τον άγγελο και του είπε «μη φοβάσαι, πρέπει να πας στη Ρώμη. Θα πέσετε σε ένα νησί, θα σωθείτε και οι 276 μες στο πλοίο. Μη φοβάσαι». Και σώθηκε η Μάλτα. Και υπάρχουν έτσι παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που βλέπουν μέσα στη δοκιμασία τους, μέσα στη δυσκολία τους να μένουν και να έχουν αυτή την ιδιαίτερη παρησία προς τον Θεό και στη δυσκολία να λένε «Κύριε, να, να η δυσκολία, δόξασε το όνομά σου, Άγιο. Να η δυσκολία». Είναι ο Νεεμίας. Γυρνάνε να χτίσουν το ναό. Ξεκινάνε να χτίσουν ο Νεεμίας το τείχος. Να χτίσουν το τείχος. Ξεκινάνε, βλέπει το λαό να ξεφεύγει. Αγωνίζεται για το λαό. Βλέπει το έργο του Θεού να σταματάει. Αγωνίζεται για το έργο του Θεού. «Κύριε, μνήσθητή μου, επαγαθώ για όσα έκαμε υπέρ του λαού και του ναού σου». Μετά πιο κάτω, «Κύριε, μνήσθητή μου, επαγαθώ. Μνήσθητή μου, επαγαθώ. Θυμήσου με, Κύριε, επαγαθώ. Εγώ αγωνίστηκα να σε υπηρετήσω, εγώ αγωνίστηκα να μείνω στο θέλημά σου. Μνήσθητη με, παγαθώ». Μετά ο Εζεκίας, άλλο παράδειγμα αυτός. Έρχεται ο Σαναχερίμ, οι Ασσύριοι, στέλνουν τις επιστολές, πιστός εκεί. Στέλνουν τις επιστολές, πιστός, στον Κύριο. Δεν αλλάζει. Τον κοροϊδεύουνε, μην ακούτε το βασιλιά σας που λέει ο Θεός θα σας λυτρώσει, πιστός εκεί. Βγαίνει ο άγγελος, εξωθρεύει. Μετά από λίγο αρρωσταίνει, να πεθάνει. Γυρνάει, πάει ο Ισαΐας, του λέει «κανόνισε τα πεθαίνεις, κανόνισε το διάδοχο, τα του οίκου σου, φεύγεις». Γυρνάει προς τον τοίχο, κλαίει,
προσεύχεται στον Θεό και λέει, «Κύριε, θυμίσου πώς περπάτησα ενώπιόν σου με καρδιά τελεία. Θυμίσου, Κύριε». Θέλει παρησία. Γιατί δεν είναι ο αγιασμός μας, και τι να σας πω, ο Θεός να με λεγήσει πρώτο που το λέω. Γιατί ο αγιασμός μας δεν πρέπει να είναι, δεν είναι μια στιγμή. Ο αγιασμός μας είναι μια ζωή. Είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι μια πορεία στα ίχνη του Χριστού. Μια συνεχόμενη, διαρκής πορεία στα ίχνη του Χριστού. Θα πέσουμε. Άλλη δουλειά δεν κάνουμε, δυστυχώς. Θα πέσουμε. Αλλά λέει, ο δίκαιος 7 φορές πέφτει, 7 σηκώνεται. Ποια είναι η διαφορά με τον ασεβή? Ότι πέφτει ασεβής και του αρέσει στην πτώση. Δεν σηκώνεται. Δεν προσπαθεί καν να σηκωθεί. Ο δίκαιος πέφτει και ψάχνει τι να κάνει για να σηκωθεί. Πώς θα σηκωθεί, πώς θα φτιάξει η καρδιά του. Τον καίει να σηκωθεί. Γιατί έχει γνωρίσει την αγάπη του Χριστού, γιατί έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Γιατί τον έχει επισκεφτεί ο Θεός και τον έχει σώσει. Γιατί τον έχει βγάλει από την αμαρτία. Και καίγεται, πώς θα επιστρέψω όπως ήμουν πριν, που τα είχα καλά με τον Θεό. Καίγεται. Αυτός είναι ο πόθος του. Αυτό, έτσι ξεχωρίζει και ο δίκαιος με τον ασεβή. Και μπορεί μετά να πει, «Κύριε, αγωνίστηκα, βοήθησέ με, θυμίσου με παγαθώ». Αμήν. Και είναι όλοι έτσι. Βασικά, πριν πάμε εκεί. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς απολαμβάνουμε τη δόξα του Χριστού. Λέει πιο κάτω, ο Κύριός μας την προσευχή του για τους μαθητές, «Πάτερ, εκείνος τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετεμού, δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου». Βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος, και τι να σας πω, όπως σας είπα προχθέα, πριν τις μέρες που το διάβασα, ο Κύριος να μας ελεήσει να είμαστε όλοι τέτοιοι άνθρωποι, απολαμβάνει τη δόξα του Χριστού, τον βλέπει στη ζωή του. Δεν είναι θεωρία. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να διαβάζω και τη γραφή ακόμα. Να διαβάζω και τη γραφή και να... Λέω, εντάξει, αυτό είναι. Λες και είναι μια θεωρία, λες και είναι κάτι... Και να πέφτω σε αυτή την παγίδα. Δεν είναι μια θεωρία αυτό που ζούμε, δεν είναι κάποια λόγια, τα είπε... Είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ζούμε με τον Χριστό. Δεν ζούμε και έχουμε τον Χριστό. Ζούμε με τον, και να το πω καλύτερα, ζούμε για τον Χριστό. Είναι ο τρόπος ζωής μας, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η μέρα μας και η νύχτα μας. Είναι τα πάντα. Τα πάντα. Αυτός είναι ο Χριστός. Και λέει ο Κύριος, λέγανε οι Ιουδαίοι εκεί, και όπως φαίνεται και παρακάτω, χωρίς ιδιαίτερη πίστη περισσότερη. Λέει, έγινε βροντί, άλλοι λέγανε άγγελος του μίλησε. Και τους λέει ο Κύριος, αυτό που ακούσατε δεν έγινε για μένα. Γιατί ο Χριστός ήξερε, και, όπως είπαμε, και που ήτανε και τι θα γινόταν. Λέει, για σας έγινε. Γιατί τώρα είναι η κρίση αυτού του κόσμου. Ο άρχον του κόσμου θα κρυφθεί έξω. Και λέει, όταν υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ότι θα σταυρωθεί, τότε θα τους μαζέψει όλους. Θα μαζέψει όλα τα πρόβατα, ο ποιμένας ο καλός. Και, δηλαδή, εμείς οι νεκροί σπόροι που καρποφορεί ο Χριστός, θα δοξάζεται ο Πατέρας, διότι Ιησού Χριστό είναι Πνεύματι Αγίω, και αυτό θα είναι ομολογία στους γύρω. Δεν έγινε φωνή για σας, έγινε και για τους άλλους. Λέει, γι' αυτό σας παρηγορεί ο Θεός, γι' αυτό μας παρηγορεί ο Θεός, για να μπορείτε και εσείς να παρηγορείτε τους άλλους. Στη θλίψη σου, όταν θα δεις τον Χριστό να δοξάζεται, εσύ θα δεις τον Χριστό να δοξάζεται, εσύ θα καλεστείς να παρηγορήσεις, και αυτό μπορεί να είναι η ομολογία σου για τον δίπλα σου. Ο Θεός εργάζεται με πολλούς τρόπους και κάθε τι που κάνει, το κάνει για πολλούς σκοπούς. Ας τον αφήσουμε να κάνει το έργο του. Ας τον αφήσουμε να κάνει το έργο του. Γιατί αν εγώ με παρηγορήσει ο Θεός,
δοξαστεί ο Θεός το πρόβλημά μου, αλλά δεν το ομολογήσω μετά στον αδερφό που έχει ανάγκη, δεν τον παρηγορώ. Εμποδίζω τον Χριστό να κάνει το έργο του. Αν δεν το ομολογήσω μετά στον χύψη, στον δίπλα μου, που δεν πιστεύει στον Χριστό, εμποδίζω τον Χριστό να κάνει το έργο του. Μα δεν θα βρει ο Χριστός τρόπο να του μιλήσει. Ο Χριστός θα βρει τρόπο να του μιλήσει. Εγώ δεν θα είμαι συμμέτοχος σε αυτό. Γι' αυτό ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, πρώτα να δοξάζει τον Χριστός και μετά αυτό να το χρησιμοποιεί πλήρως για τη δόξα του, να τον αφήνουμε να το κάνει. Όπου και αν χρειαστεί. Και όπως είπαμε, ήταν δύο οι κατηγορίες των ανθρώπων. Είναι δύο οι κατηγορίες των ανθρώπων. Όποιος θέλει να κάνει αυτό που θέλει και όποιος θέλει να κάνει αυτό που θέλει ο Χριστός. Και παρακάτω εμφανίζονται αυτές η πρώτη κατηγορία που λέει «Εμένα μου αρέσει αυτό, εγώ θέλω αυτό». Περνάω μερικά εδάφια και λέει «Ο Χριστός τους μίλησε και κρύφτηκε». Και δεν τον πίστευαν. Δεν τον πίστευαν. Και λέει και ενώ έβλεπαν τόσα θαύματα, δεν τον πίστευαν. Και εξηγεί ο λόγος του Θεού, γιατί δεν τον πίστευαν οι άνθρωποι. Λέει γιατί αγάπησαν το σκοτάδι. Ήρθε το φως, αλλά αγάπησαν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Είναι η πρώτη κατηγορία. Εμένα μ' αρέσει αυτό κι ας είναι σκοτάδι. Εμένα μ' αρέσει αυτό κι ας ξέρω ότι δεν είναι καλό. Γι' αυτό δεν θέλω να έρθω στο Χριστό. Η πρώτη κατηγορία ανθρώπων. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πιο κάτω υπάρχει και μία άλλη κατηγορία που είναι λίγο ενδιάμεση. Λέει και πολλοί από τους άρχοντες πίστευαν στον Χριστό, αλλά αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων. Αγάπησαν τη δόξα. Λέει για τους Φαρισαίους, δεν ομολογούσαν να μην γίνουν από συνάγωγοι. Μην χάσουμε τη βολεψή μας, μην χάσουμε τη θέση μας, μην χάσουμε από συνάγωγοι. Αγάπησαν, λέει, τη δόξα των ανθρώπων. Ούτε για αυτούς είναι αυτός ο λόγος. Ούτε και αυτοί μπορούν να πούνε στη ζωή τους «Πάτερ, δόξα σών σου το όνομα». Δεν μπορούν να το πούνε. Δεν μπορούν και να θέλουν να το πούνε. Και έκραξε ο Ιησούς και τους ξεκαθάρισε τα πράγματα. «Εγώ αυτά που σας λέω, μου είπε ο Πατέρας της να σας πω και ακριβώς και μου δώσε εντολή. Και όταν βλέπετε εμένα και δεν πιστεύετε, στην πραγματικότητα δεν πιστεύετε στον Πατέρα». Και με τον ίδιο τρόπο ο Χριστός έστειλε τους μαθητές. Λέει όπως με απέστειλε ο Πατέρας και εγώ αποστέλω εσάς. Και αν κάποιος δέχεται τα λόγια σου, που του μιλάς για τον Κύριο, δέχεται τον Χριστό. Και αν δέχεται τον Χριστό, δέχεται τον Πατέρα. Όσο και απλό να φαίνεται ή όσο και περίπλοκο να φαίνεται, αυτό είναι. Και αυτό μας δίνει βέβαια την ευθύνη, αλλά πολλές φορές και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν δεν δέχονται τα λόγια σου, όταν δέχονται τα λόγια μου, δεν δέχονται τον Χριστό, δεν δέχονται τον Πατέρα, γιατί αγαπάν το σκοτάδι. Αγαπάν το σκοτάδι. Ακριβώς οι ίδιοι κανόνες, είναι ακριβώς τα ίδια λόγια. Αγαπάν το σκοτάδι. Και έτσι λέει ο Χριστός, «Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέψαντά με. Γιατί εγώ ήρθα φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πάσο πιστεύων εις εμέ». Και ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει και να μας ελεήσει να ζούμε για τον Χριστό. Και η ζωή μας να είναι φως στον κόσμο. Να είμαστε πραγματικά μια πολυκείμενη επάνω όρους. Οποία φαίνεται, φέγγει. Ώστε να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας και με τη ζωή μας και εμείς να απολαμβάνουμε τη δόξα Του. Και εκείνη την ημέρα όταν ο Χριστός θα φανερωθεί, γιατί θα φανερωθεί ο Χριστός, τότε και εμείς με Αυτόν, με τον Χριστό, να φανερωθούμε εν δόξη ότι είμαστε αληθινά τέκνα του Θεού. Μέχρι τότε, ό,τι και να λέμε, είναι, θα το πω σαν διαφήμιση. Από εγώ είμαι τέκνο του Θεού. Αν εκείνη την ώρα δεν φανερωθώ, δεν φανερωθείς, που θα έρθει ο Χριστός τέκνο του Θεού, τίποτα δεν έχω κάνει. Γιατί πολλοί θα κάθονται και θα λένε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας. Εμείς δεν ήμασταν παιδιά σου, δεν ήρθαμε στην εκκλησία, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν μας δίδαξες, δεν κάναμε θαύματα πολλά». Θα σου πει, «Δεν σας γνωρίζω. Γίνεται ο πατέρας να πει το παιδί, δεν σε γνωρίζω». Δεν γίνεται. «Δεν σας γνωρίζω. Φυγείτε από μου, εργαζόμενοι την ανομία, την αδικία.
Γι' αυτό ο Κύριος να μας ελεήσει να ζούμε με τον Χριστό και για τον Χριστό και εκείνη η μέρα να τον συναντήσουμε στο Μεσουράνιο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.